Και όμως τα αστικά μη επεξεργασμένα λύματα δίνουν την πραγματική διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα, με τους επιστήμονες σε όλη τη χώρα να παρακολουθούν το υλικό φορτίο, από το οποίο θα προκύψουν συμπεράσματα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες μέρες. Και όλα αυτά πριν από τα τεστ του ΕΟΔΗ. Ήδη ο Δήμος Χερσονήσου προχώρησε σε δειγματοληψίες στα αστικά λύματα. Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρξε υλικό φορτίο σε γούβες και μάλια. Ωστόσο, στα μέσα Αυγούστου ανοιχνεύτηκε αυξημένο φορτίο στη Χερσόνησο. Ο πρώτος έλεγχος έγινε στις αρχές του Αυγούστου, 6 Αυγούστου, ο δεύτερος στις 20 και ο τρίτος 3 Ενάτου. Έδειξε λοιπόν ότι στα μάλια και στις γούβες αρχές Αυγούστου δεν είχαμε καθόλου υλικό φορτίο, με ανιχνεύσιμο υλικό φορτίο στην περιοχή της Χερσονήσου. Το ίδιο έγινε και στις 20 Αυγούστου που έγινε ξανά δειγματοληψία, καθόλου υλικό φορτίο σε μάλια και γούβες και ανιχνεύσιμο διπλάσιας ποσότητας υλικό φορτίο στη Χερσόνησο. Εντελώς αναμενόμενα τα αποτελέσματα αυτά, καθώς το ξενοδοχείο COVID βρίσκεται στην περιοχή του λιμένα Χερσονήσο. Τα αποτελέσματα εστάλησαν στο Υπουργείο Υγείας, ενώ τις επόμενες μέρες θα γίνει και τέταρτος δειγματοληπτικός έλεγχος στο Δήμο Χερσονήσου. Ενημερώνουμε όποτε κάνουμε δειγματοληψία, αποστέλλοντας τα αποτελέσματα, δίχως να έχουμε καμία όχληση για τη λήψη περαιτέρω μέτρων. Εκτιμούμε λοιπόν ότι καθώς στην περιοχή της Χερσονήσου δεν έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα, ότι η κατάσταση είναι αντιμετωπίσιμη και αναμένουμε βέβαια τις επιπλέον οδηγίες πολιτείας. Και ο Δήμος Ηρακλείου θα προχωρήσει σε δειγματοληψίες στα αστικά μη επεξεργασμένα λύματα την επόμενη εβδομάδα. Προς την κατεύθυνση αυτή θα υπάρξει συνεργασία με το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων και Περιβάλλοντος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ. Είχαμε χθες επικοινωνία, έχουμε στείλει τα ανάλογα αλληλογραφία και σε επικοινωνία είχαμε την κυρία Ψαρουλάκη που είναι υπεύθυνη του προγράμματος. Τρίτη Τετάρτη θα πάρουμε τα πρώτα δείγματα από τη ΔΕΙΑΗ, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχουν ίχνη SARS-CoV-2 στα εισερχόμενα λύματα των βιολογικών καθαρισμών Αγίου Νικολάου και Ελούντας, όπως προέκυψε από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εταιρεία των Αθηνών μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης, Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Οι έλεγχοι πάντως θα συνεχιστούν σύμφωνα με τον Αντώνη Ζερβό. Στο παρελθόν και στην Κίνα που έχουν γίνει μελέτες και σε άλλες περιοχές που ήδη εφαρμόζεται, μπορεί να εντοπίσει υλικό φορτίο είτε αυξημένο είτε μειωμένο και έτσι βλέπεις τη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Δεν σημαίνει ότι θα κολλήσει κάποιος από εκεί, γιατί συνήθως βρίσκουν θράσματα του ιού, δηλαδή γενετικό υλικό του ιού, RNA, που δεν είναι ενεργός. Απλώς η ποσότητα που θα βρεθεί μας δίνει ότι μια περιοχή κυκλοφορεί ο ιός περισσότερο στην κοινότητα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το υλικό φορτίο στα λύματα της Αττικής αυξάνεται δραματικά. Όπως εκτιμάται, τα κρούσματα είναι της τάξεως των 50 με 60 χιλιάδων. Και στη Θεσσαλονίκη, 290% είναι η αύξηση συγκέντρωση του γονιδιώματος SARS-CoV-2. Πάντως, από τις αναλύσεις των λυμάτων προκύπτουν συμπεράσματα ακόμα και για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών μέχρι και φυτοφαρμάκων. Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι την περίοδο της καραντίνας στην Αττική διαπιστώθηκε μεγάλη κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών.